δεν θα μπορέσει να είναι διαζώσεις μαζί μας, γιατί έχει προκύψει εκτάκτος ένας σοβαρός προσωπικός λόγος. Έχουμε όμως φροντίσει, έχει και η κυρία Δήμου φροντίσει να μας δώσει την ομιλία της μαγνητοσκοπημένη, η οποία θα ακολουθήσει ευθύς αμέσως. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση, τόσο την οφθάλμικα όσο και τον κύριο Χατζιμπούγια. Είμαι η Ντόρα Ιδήμου και είμαι αιματολόγος. Επιλέξα να σας μιλήσω για το ΜΑΛΤ λέμφωμα οφθαλμού, δεδομένου ότι είναι και το πιο συχνό λέμφωμα με το οποίο ερχόμαστε σε επαφή εμείς οι αιματολόγοι στην καθημερινή πράξη. Το ΜΑΛΤ λέμφωμα οφθαλμού ανήκει στα εξολεμφαδενικά non-Hodgkin λεμφώματα. Τα εξολεμφαδενικά non-Hodgkin λεμφώματα εξορμώνται από όργανα εκτός των λεμφαδένων και του σπληνός και η συμπτωματολογία τους οφείλεται στην προσβολή του οργάνου στόχου. Τα MALT λεμφώματα είναι ο πιο συχνός τύπος λεμφωμάτων της οριακής ζώνης. Αποτελούν το 7 με 8% των ασθενών με non-Hodgkin λέμφωμα. Είναι δηλαδή σπάνια λεμφώματα. Στην παθογένεια των ΜΑΛΤ λεμφωμάτων υπάρχει έντονη συσχέτιση με συνεχή αντιγονικό αριθισμό, τόσο λοιμόδους, αιτιολογίας, όσο και αυτοαντισώματος. Έτσι, για παράδειγμα, για το ΜΑΛΤ οφθαλμού έχει ενοχοποιηθεί η χλαμίδια ψητάκη, για το ΜΑΛΤ στομάχου το ελικοατρίδιο του πυλωρού, για το δερματικό λέμφωμα η μπορέλια μπορτοφέρη, για το λέμφωμα σιελογόνων το Σιόγκρεν και για το λέμφωμα θυροειδούς η θυροειδίτιδα Χασιμότο. Παρόλο που αναφέρεται η χλαμίδια ψητάκη, θέλω να αναφέρω ότι τις περισσότερες φορές το βιοπτικό υλικό είναι αρνητικό για χλαμίδια και ακριβώς εκεί έχουν βρει θέση τον τελευταίο καιρό οι μελέτες με την παρουσία πλήστων μεταλλάξεων, όπως αναφέρεται παρακάτω. Πρακτικά δεν έχω συναντήσει ποτέ στην καθημέρα πράξη μου θετική βιοψία για χλαμίδια ψητάκη. Για το ΜΑΤ οφθαλμού θα ήθελα να πω ότι όλα τα λεμφώματα οφθαλμού παρουσιάζουν μια πολύ μεγάλη ετερογένεια. Το 60-80% των οφθαλμικών λεμφωμάτων είναι MALT, ενώ ακολουθούν τα DLBCL, το follicular και το Burkitt. Υπάρχει γυναικεία υπεροχή και κατά μέσο όρο η εμφάνιση του νοσήματος είναι στην 5η με 6η δεκαετία ζωής. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 57%, προσβάλλεται ο βολβός, ενώ ακολουθεί ο επιφυκώτας, ο κερατοειδής και ο δακρυϊκός αδένας, όπως και ο αμφιστροειδής. 8% η προσβολή είναι άμφο. Θα ήθελα να τονίσω ότι πραγματικά ο αιματολόγος δεν είναι ποτέ ο πρώτος γιατρός που θα έρθει σε επαφή με αυτό το νόσημα. Κατά την κλινική εξέταση δεν υπάρχουν ειδικά συμπτώματα. Είναι περιορισμένα τα διαγνωστικά μέσα που έχουμε και είναι δυσχερής η διάγνωση, πολύ συχνά διαλάθη, διότι οποιαδήποτε αλλαγή, κνησμός, ερυθρότητα, διόγκωση, πάρα πολύ συχνά υποτιμάται σαν συμπτωματολογία, μέχρι να φτάσει να έχουμε οφθαλμοιατρικές διαταραχές, οπότε πρακτικά ο πρώτος γιατρός που έρχεται σε επαφή με το νόσημα είναι ο οφθαλμίατρος. Στη διάγνωση έχει μεγάλη θέση ο πλήρης αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος. Συνήθως είναι φυσιολογικός. Πάντα πρέπει να στέλνουμε β2 μικροσφαιρίνη καθώς και ποσοτικό προσδιορισμό ανοσοσφαιρινών, διότι αρκετά συχνά συναντάμε μονοκλονική γαμαπάθεια, τις πιο πολλές φορές IgM. Το gold standard είναι η μαγνητική οφθαλμικών κόγχων. Και θα ήθελα να αναφέρω για το PET scan ότι βιβλιογραφικά το χρησιμοποιούμε, είναι αλήθεια, πολύ συχνά για να μας λύσει τα χέρια για άλλα πράγματα. Ωστόσο, το όφελός του είναι μικρό, διότι υπάρχει χαμηλή πρόσληψη λόγω του ότι πρόκειται για low-grade λεμφώματα. Οπωσδήποτε στη σταδιοποίηση δεν θα πρέπει να απουσιάζει η αξονική θώρακος και η αξονική άνω-κάτω κοιλίας. Η οστομιολογική βιοψία στη σταδιοποίηση γίνεται σε επιλεγμένα περιστατικά, δεδομένου ότι η διήθηση είναι σπάνια. Στην εικόνα αυτή μπορούμε να δούμε μια ιστολογική εξέταση. Ακρογωνιώς λίθος, η βιοψία της βλάβης είναι μια πρώτη χρώση με αιματοξυλίνη ή οσίνη, όπου βλέπουμε έντονη συνάθρηση λεμφοκυττάρων. Οφείλει να ακολουθήσει ανισοστοχημική μελέτη. Τα MALT λεμφώματα, δεδομένου ότι είναι λεμφώματα β' κυταρικής αρχής, εκφράζουν CD20 θετικό, CD19 θετικό, CD79α θετικό. Υπάρχει έντονη έκφραση ανοσοσφαιρίνης IgM και σε λίγες περιπτώσεις IgA, IgG ή IgD και στο 50% των περιπτώσεων εκφράζεται CD43 θετικό, ενώ η έκφραση του CD5 είναι σπάνια.
Ακολουθούν δύο εικόνες με μια τυπική χρώση σε βιοπτικό υλικό, όπως φαίνεται η έντονη έκφραση του CD20, ενώ ο δείκτης πολλαπλασιασμού είναι πάρα πολύ χαμηλός, είναι low grade λαμπρόματα. Η πορεία της νόσου έχουν αργή εξέλιξη. Συνήθως κατά τη διάγνωσή τους είναι early stage, 1 ή 2. Παρόλα αυτά, συναντάμε συχνές υποτροπές μετά τη θεραπεία. Οπότε πρέπει να είμαστε πάντα alert για πιθανό relapse και να έχουμε ένα close monitoring σε αυτά τα λεμφώματα. Τα non-Hodgkin λεμφώματα επιφυρικότητα συνήθως έχουν καλύτερη πρόγνωση με μέση επιβίωση στα 19 έτη. Ωστόσο, αυτό δείχνει ακριβώς πόσο μακρά περίοδο παρακολούθησης οφείλουμε να έχουμε. Σπάνια η μετατροπή σε υψηλού βαθμού κακοήθειας, σε ένα ποσοστό 4%. Κάθε υποτροπή, ωστόσο, χρήζει εκ νέου βιοψίας, έτσι ώστε να μπορεί να αποκλειστεί το transformation. Σας παρέδεσα μια διαφάνεια, στην οποία δείχνει ακριβώς σε μια μεγάλη δεξαμενή οφθαλμικών λεμφωμάτων το πόσο πιο συχνά είναι τα mild λεμφώματα, τα οποία ακολουθούν ένα ποσοστό της τάξης των 61%, με το λεμφώμα DLBCL να ακολουθεί, όπως επίσης και το follicular και ούτω καθεξής. Στο γράφημα κάτω μπορείτε να δείτε το πόσο εξαιρετικά καλά πηγαίνει το λέμφωμα επιφυτικότητας σε σχέση με το λέμφωμα φιλιστροειδούς, το οποίο πραγματικά δεν πηγαίνει τόσο καλά. Θεραπεία. Φτάνοντας στο θεραπευτικό σκέλος, θα ήθελα να αναφέρω την αντιβιωτική αγωγή που είναι η δοξικυκλίνη, σε περιπτώσεις που έχουμε λίμωξη από χλαμίδια ψητάκι. Ωστόσο, θέλω να τονίσω πάλι ότι η συγκεκριμένη λίμωξη παρουσιάζει μεγάλη γεωγραφική ετερογένεια. Πρακτικά δεν τη συναντάμε στον ελλαδικό χώρο. Εγώ προσωπικά δεν έχω συναντήσει, θα ξαναφέρω, κάποιο τέτοιο περιστατικό. Όταν όμως υπάρχει, συνήθως προσβάλλει τους δακρυϊκούς αβένες. Ακολουθεί το gold standard που είναι η ακτινοβολία με χαμηλή δόση κάτω των 30 γκρέι και έχουμε ένα συνολικό όφελος επιβίωσης σε ποσοστό πάνω το 80% των περιστατικών. Η χημειοθεραπεία θα έχει επιλογή σε ένα πολύ μικρότερο ποσοστό περιστατικών, περί τα 20%, και είναι συνήθως τα περιστατικά με χειρότερη πρόγνωση. Όλα αυτά αφού έχουν αποσαφινιστεί ότι δεν εμπλέκεται λοιμώδης αίτιο. Έτσι, οι επιλογές χημειοθεραπείας είναι τα παρακάτω σχήματα, με πρώτο το ρητούξιμα μαπθέρα χλωραμφουκύλη σαν πρώτη γραμμή, ρητούξιμα ψευεπέ, ρητούξιμα μπενταμουστίνη, ρητούξιμα τσόπ ή ρητούξιμα φλιντοραμπίνη. Τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει πολύ καλή ανοχή το λέμφωμα και στην πεμοζολαμίδη. Ήθελα απλά να παραθέσω και αυτό το διαγνωστικό αλγόριθμο των λεμφωμάτων οφθαλμού, τόσο των mild όσο και το high grade, γιατί είναι ακριβώς ένας τρόπος που δείχνει τα βηματάκια, πώς οδεύουμε από τη διάγνωση στη θεραπευτική προσέγγιση, τόσο με χημειοθεραπεία και όσο και με ακτινοβολία, και πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι της χειρουργικής βιοψίας. Πράγμα στο οποίο θα πρέπει να επιμένουμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να κλείσω την παρουσίασή μου με ένα σύντομο περιστατικό που είναι από το ιατρείο μου. Ένα περιστατικό που έχει την εμφάνισή του το 2017. Πρόκειται για έναν άντρα 43 χρονών, ο οποίος παραπέμφθηκε από οφθαλμίατρο. Όπως σας είπα, σπάνια ο αιματολόγος θα είναι ο πρώτος γιατρός που θα έρθει σε επαφή με ένα τέτοιο περιστατικό. Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε 16 μήνες συμπτωματολογία με κλεισμό, ερυθρότητα, διόγκωση οφθαλμού, και μετά από 16 μήνες, όταν πλέον παρατηρήθηκαν και διαταραχές οράσεως και έντονο εξόφθαλμο, απευθύνθηκε σε οφθαλμίατρο, από τον οποίο και βιοψήθηκε. Είναι μια εικόνα που προσομοιάζει με το περιστατικό. Δεν είναι το περιστατικό, δεν είναι η εικόνα του συγκεκριμένου ανδρός. Η βιοψία έδειξε μάλτο λέμφωμα οφθαλμού και ξεκίνησε ο χειτισμός του. Από τη φυσική εξέταση, εκτός από τις διαταραχές οράσεως που σας προανέφερα, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Η γενική αίματος είχε μια ήπια λευκοκυτάρωση με λεμφοκυτάρωση, με φυσιολογική την LDH-TV2 μικροσφαιρίνη και μονοκλονική IgM παραπρωτεΐνη. Η πρώτη απεικόνιση που είχε γίνει τότε ήταν μια αξονική πλαχνικού κρανίου από το συνάδελφο, όπου πραγματικά βρέθηκε μια μάζα πιστοβολβικά της τάξης των 3,2 επί 1,5 εκατοστά, εφαπτώμενη τόσο στον έξω ορθόμη όσο και οριακά στο οπτικό νεύρο, και είχε προκαλέσει οξόθερμο της τάξης των 1,5 χιλιοστών. Λόγω και δυσκολίας να τον αναλάβει εκτινοθεραπευτικό κέντρο, λόγω της μεγάλης διήθησης
και του μεγάλου όγκου της μάζας, η πρώτη επιλογή θεραπείας ήταν η χημειοθεραπεία, έτσι ώστε να μικρύνει όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται το φορτίο του όγκου και να ακολουθεί ακτινοβολία. Έτσι, η πρώτη επιλογή θεραπείας ήταν το RCVP. Ο άνθρωπος έκανε 4 κύκλους μαπφέρα RCVP και η πρώτη επαναστάδιοποίηση απεικονιστική έδειξε μερική ύφεση. Θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να ήμασταν λίγο πιο επιθετικοί για το να καταφέρουμε όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα και έτσι συνεχίστηκε με 4 αρτσό. Στην επόμενη επαναστάδιοποίηση αναβρέθηκε η πολυπόμενη μάζα για την οποία ο ασθενής τότε και ακτινοβολήθηκε με πολύ μεγάλη ασφάλεια και χωρίς να έχει απώλεια όρασης ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη του οφθαλμού και μπήκε σε πλήρη ύφεση. Θα ήθελα να αναφέρω ότι ο ασθενής αυτός παρακολουθείται τα τελευταία 3 χρόνια και είναι σταθερός, είναι σε close monitoring με το φόβο της υποτροπής και ακριβώς είναι και τα σημεία στην ομιλία μου που θα ήθελα να μείνω. Πρώτον, βιοψία. Είμαστε πολύ προσεκτικοί στο θέμα της βιοψίας και επιμένουμε έτσι ώστε να έχουμε πάντα καλό βιοπτικό υλικό. Να τονίσω ότι πολύ συχνά τα λεμφώματα αυτά διαλάθουν της αδιάγνωσης, διότι υποτιμείται η συμπτωματολογία τους. Από εκεί και πέρα, οι θεραπευτικές επιλογές που έχουν μέσα την ακτινοβολία και την χημειοθεραπεία θα πρέπει να γίνεται πάντα με συμβούλιο με ακτινοθεραπευτικό κέντρο, έτσι ώστε να υπολογίζονται όλα τα risk και benefit, διότι πάντα θα πρέπει να ξέρουμε ότι θα πρέπει να υπολογίσουμε στο να έχουμε τις μικρότερες βλάβες στο κομμάτι της όρασης, όπως επίσης και να μπορέσουμε να φέρουμε τον ασθενή σε πιο βαθιά ύφεση και να είμαστε πάντα alert για το κομμάτι της υπολοιπόμενης νόσου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ την πολύ καλή παρουσίαση της κυρίας Τίμου, οπότε